Εδώ είμαστε επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί με τον κύριο Φραγκούλη. Καλησπέρα κύριε Φραγκούλη και πάλι, παραγωγός. Και συζητάμε για τα προβλήματα των αγροτών. Και τώρα κάπου σε αυτό το σημείο θα πάμε και στις κινητοποιήσεις. Γιατί διαπιστώνουμε πόσο είναι τα προβλήματα των αγροτών, πόσα πολλά είναι και πόσες απλές είναι οι λύσεις, πάρα πολλά από αυτά, αρκεί να υπήρχε η πολιτική βούληση. Γιατί οι λύσεις που θα δίνονταν όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Φραγκούλη, θα ήταν με πολύ μικρότερο κόστος από το να δοθούν κάποιες επιδοτήσεις που τις περισσότερες φορές, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί γίνεται πολλής λόγος για τις επιδοτήσεις, δεν πήγαιναν καν στους αγρότες. Πήγαιναν σε άλλους που δεν ήταν αγρότες. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, τη ρετσινιά όμως την παίρνουν οι αγρότες. Και δεν δε σημαίνει αυτό. Σε αυτό, συγγνώμη, αλλά έχουν ευθύνη και οι αγρότες. Ευθύνη. Δεν σημαίνει ότι. Δεν κατήγγειλαν τους μαϊμού αγρότες. Βεβαίως. Θα μου πείτε, ευθύνη του κράτους είναι. Είναι ευθύνη του κράτους. Είναι ευθύνη του κράτους. Και δεν το καταγγέλαμε, είναι ευθύνη μας. Ξέρετε, είναι και λεπτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι εάν ένας αγρότης κάνει ένα λάθος, τους παίρνει η μπάλα όλους. Το υπάρχει και ένας αστυνομικός ανασφάλεια. Δεν θέλει όλη η αστυνομία. Έτσι και συμβαίνει και με τους αγρότες. Κατά κύριο λόγο, αυτοί που έκαναν τις παρασπονδίες, να το πούμε πιο χοντρά, δεν ήταν καν αγρότες. Οι περισσότερες φορές δεν είχαν καμία σχέση με το επάγγελμα. Ποιος θα πείσεις για αυτό? Μην ξεχνάμε τα αγροτικά οχήματα, τα πολυτελέστατα τζιπ στο Κολωνάκι. Μην ξεχνάμε μεγαλοεπιχειρηματίες στο Κολωνάκι που παίρναν ακόμα και πετρέλαιο. Γιατί μια και μιλάμε για το πετρέλαιο. Στο Κολωνάκι που κάποιοι από αυτούς εδώ έπρεπε και επιδοτήσει σαν αγρότες. Αυτά όμως δεν είναι ευθύνη των αγροτών. Οι αγρότες μπορεί να ευθύνονταν γιατί δεν προστάτευσαν τον εαυτό τους. Μέχρι εκεί. Δεν είναι δουλειά του αγρότη να υποκαταστήσει το κράτος στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για να τελειώσει αυτό εδώ, γιατί ακριβώς κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε υπάρχει αυτό το παραμύθι. Υπάρχει παραπληροφόρηση και. Όχι, υπάρχει σωστή πληροφόρηση από μια κατεύθυνση που θέλει να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Ακριβώς. Έτσι. Δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι δεν μπορεί εδώ και ένα μήνα να συζητιέται συνέχεια το θέμα των αγροτών. Εδώ και ένα μήνα, κύριε Φραγκούλη, όποιος παρακολουθεί τα site βλέπει για τους αγρότες τα χρήματα που καταχράστηκαν στην Κρήτη, για αγρότες που καταχράστηκαν χρήματα στη Θεσσαλία, για αγρότες που καταχράστηκαν χρήματα στην Ιθιότητα και στη Βιωτία. Όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν σχέδιο, αν μου επιτρέπετε να το πω, ότι ξέραν τι έρχεται και ετοιμάζαν το έδαφος. Κανένας όμως δεν μίλησε για τον χι αγρότη που κρεμάστηκε από τα δυσβάστακτα χρέη. Δεν αναφερθεί κανένας σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Άρα και, για ούτε, να... και ούτε υπάρχουν αγρότες με βίλες και με τα τζιπ που αναφέρατε προηγουμένως. Στα χωριά εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Αν έχετε δει, κύριε Φραγκούλη, στα χωριά κάποιον, στο Κολωνάκι υπάρχουν όμως. Ακριβώς. Μα και αυτοί είναι αγρότες κατά δήλωσή τους. Μπορεί να μένουν στο Κολωνάκι, αλλά είναι αγρότες κατά δήλωσή τους. Παίρνουν στις γλάστες μέσα διάφορα. Μάλιστα. Μαναβικά. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μια σειρά προβλήματα. Διαπιστώνουμε ότι οι ενώσεις προσπαθούν να κάνουν δουλειά σε ένα νομικό πλαίσιο που είναι ιδιαίτερο. Και αυτή είναι πραγματικότητα. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο έχει κάποιες δυσκολίες στο να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, που πραγματικά οι ενώσεις, όσοι γνωρίζουν, κάνουν έργο και πολύ σημαντικό έργο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε τις κυβερνήσεις να βγάζουν προς τα έξω ότι οι αγρότες περνούν καλά. Αυτό έβγαινε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Να βγαίνει προς τα έξω ότι οι αγρότες στην Ελλάδα δεν θέλουν να δουλέψουν και ζουν με τις επιδοτήσεις. Αυτά πιστεύουν η μέση αστική οικογένεια, που δεν έχει καμία σχέση με τους αγρότες. Όσοι έχουμε, ξέρουμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και από την άλλη, να διοκώνονται τα προβλήματα των αγροτών και να μειώνονται ο αγροτικός τομέας. Θεωρείτε ότι αυτό έγινε από λάθος, ότι αυτό γίνεται βάσει σχεδίου, ότι τελικά φταίει ο αγροτικός κόσμος, φταίνει οι κυβερνήσεις γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι σωστά, ή τελικά θέλαν να πετύχουν αυτό που πέτυχαν τώρα και αυτό που προσπαθούν να πετύχουν ακόμα τελειωτικά, την διάλυση και την καταστροφή και την εκμυδέρηση του αγροτικού τομέα? Εγώ εκείνο που ακούω συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η παραγωγική τάξη που έμεινε σήμερα είναι η αγροτιά, είναι ο τουρισμός, είναι και ο ορυκτός πλούτος. Λοιπόν, και στην ουσία την αγροτιά που λέμε ότι υπάρχει και η γη πρέπει να καλλιεργείται, δεν πήραν κανένας μέχρι τώρα το σοβαρά μέτρα για να συμπιέσουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, το κόστος παραγωγής, να επιδοτήσουν την εργασία και όλα αυτά εδώ. Δυστυχώς παραπληροφορούν και τον κόσμο και μας φέρουν σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές τάξεις. Στην επαρχία δεν συμβαίνει αυτό, γιατί γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Στα μεγάλα αστικά όμως συμβαίνει. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όμως
συμβαίνει. Νομίζουν ότι οι αγρότες τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν είναι έτσι. Γιατί ένας αγρότης για να φτάσει, όλοι το ξέρουμε, να παράγει και να μπορέσει να ζήσει μετά την οικογένειά του, πρέπει να διαθέσει κάποιο κεφάλαιο, να βάλει κάποια χρήματα. Έχει το τρακτέρ του, έχει τα παρελκόμενα. Χρησιμοποιεί γεωργικά εφόδια τα οποία τα ρίχνει στο χωράφι και δεν είναι σίγουρος, αν θα τα πάρει, γιατί μπορεί να υπάρχει μια χρονιά με αντίξωες καιρικές συνθήκες και να μην μπορέσει να κάνει παραγωγές. Εκείνα τα εφόδια όμως τα έχει ρίξει. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Είπαμε κάτι προηγουμένως ότι πώς φεύγει το κάθε προϊόν από τον παραγωγό και φτάνει στον καταναλωτή. Οι αγρότες πιστεύω ακράδαντα ότι θέλουν ο καταναλωτής να τρώει τα προϊόντα φτηνά, για να μπορεί να γίνει μια μεγάλη κατανάλωση, να φεύγουν τα προϊόντα για να μπορέσει να ξαναπαράγει. Δεν θέλουν δηλαδή να στοκάρεται το προϊόν. Αυτοί οι οποίοι θέλουν το προϊόν στο ράφι να είναι σε αυτές τις τιμές, για μένα φταίνει η μεσάζοντας. Εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η πολιτεία για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρετε, οι μεσάζοντες κάνουν τη δουλειά τους. Το κράτος μάλλον δεν κάνει τη δουλειά του. Η πολιτεία, το κράτος θα είναι. Μεσάζοντες υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Αυτό το οποίο θα ελέγξει τους μεσάζοντες. Η πολιτεία, το κράτος. Φυσικά το κράτος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Μια και αναφερθήκατε στην αρχή της κουβέντας μας στον κάμπο μας, γιατί παράγει. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε κάτι πολύ εξοργιστικό που τον τελευταίο καιρό περίμενα από τους πολιτικούς μας να μην κρυφτούν και να βγουν προς τα έξω να το πούν. Είχαμε ένα εργοστάσιο ζάχαρης. Το εργοστάσιο ζάχαρης, καλός ή κακός, κάποιοι θέλαν να κάνουν εξοικονόμηση χρημάτων, έτσι έλεγαν, το έκλεισαν. Με αποτέλεσμα η ελληνική οικογένεια να αγοράζει πανάκριβα ζάχαρη από τις γειτονικές χώρες, από τα Σκόπια, από τη Σερβία, ακόμα και από την Ινδία. Οι αγρότες όμως που παρήγαγαν το ζαχαρότεφλο είναι οι μόνοι που όχι μόνο αγοράζουν ακριβά τη ζάχαρη, έχουν χάσει και τη δουλειά τους και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν καταστραφεί. Δεν είδα να γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Υπήρξε κάποια αποζημίωση σε αυτούς τους ανθρώπους, υπήρξε κάποιος πολιτικός που να πει, ρε παιδιά, έκανα λάθος, να το διορθώσω. Που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν λάθος, ήταν έγκλημα προμελετημένο. Αλλά στο προσπεράσω, όπως αυτό που πάει να γίνει τώρα με την ΕΛΦΕ. Πάνε να παραχωρήσουν και τα λιπάσματα, το τελευταίο που μας έχει μείνει στην Ελλάδα, και αυτό πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σαμαράς, επιτρέψτε μου την παρένθεση, σήμερα μίλαγε στο Κατάρ για σταθμό υγροποιημένου αερίου. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Παρακαλώ. Για τα ζαχαρότεφλα. Και συγχωρήστε με τον έντονο έτσι τόνο της φωνής μου, αλλά είναι εξοργιστικό αυτό που γίνεται. Τα ζαχαρότεφλα ήταν όντως μια καλλιέργεια η οποία έπαιρνε ένα μεγάλο μερίδιο από το αγρόκτημα της περιοχής μας και έλυνε πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Όπως ήταν, κλείσανε και άλλα εργοστάσια. Δεν είναι μόνο η ζάχαρη. Έκλεισε η Σεβάθ, στην Ξάνθη, το βιομηχανικό ντοματάκι, η Σεκοβέ. Δηλαδή, πολλές συνεταιριστικές βιομηχανίες κλείσανε, θα πω τεχνιόντως για μένα. Αλλά εκεί, σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχουμε ένα μέρος ευθύνης και εμείς οι αγρότες, που θα πω, μας πιάσανε στον ύπνο. Θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε και εμείς. Γιατί δεν ενδιαφέρει μόνο αυτόν ο οποίος εργαζόταν μέσα στο εργοστάσιο ζάχαρης. Φεύγοντας και κλείνοντας σήμερα το εργοστάσιο αυτό εδώ, έφυγε. Ερευνάσταν μία... και εσείς δίπλα στους εργαζόμενους. Δίπλα στους εργαζόμενους. Εδώ έχουμε ένα μέρος ευθύνης και εμείς οι αγρότες. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα πάνω σε αυτό το θέμα. Βεβαίως με καλύψατε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται κάποια κίνηση για να διορθωθεί αυτό το λάθος. Δηλαδή, κάποιες σκέψεις, μήπως μπορέσει να ανοίξει κάτι καινούριο. Μιλάμε για μια χώρα. Μα εγώ θα που δεν συζητάμε να κάνουμε καινούργια εργοστάσια. Δηλαδή, πραγματικά. Μιλάμε για. Είναι εξοργιστικό. Θέλουμε ανάπτυξη. Αλλά δεν συζητάμε να ανοίξουμε ένα εργοστάσιο που θα απασχολούνται εργαζόμενοι και οι αγρότες μας θα δίνουν την παραγωγή τους. Και περιμένουμε πότε θα αποφασίσει ο ιδιώτης να το κάνει. Μα ο ιδιώτης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο να πάρει τα ζαχαρότευλα από την περιοχή μας και να μην φέρει από τρίτες χώρες που εκεί πέρα το μεροκάματο είναι πιο χαμηλό και πιο χαμηλή η παραγωγή. Για ποιο λόγο να το κάνει ο ιδιώτης. Πάλι ο αγρότης θα πεινάσει. Ανοίγεται ένα θέμα τώρα το οποίο μου δίνεται τη σκυτάλη να πω. Πριν από 1-2 μήνες μιλούσαμε για πώς θα απορροφήσουμε αυτό το μεγάλο πακέτο που το περιμέναμε. Θα γίνει επανακεφαλαίωση των τραπεζών, θα δοθούν στις τράπεζες να πέσει χρήμα στην αγορά. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν ανοίγει καμία θέση εργασίας.
Δηλαδή, βλέπω ότι το μόνο πράγμα που γίνεται στον κάμπο αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι στείνονται αυτά τα φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι πολύ μεγάλα ποσά που πέφτουν και στην ουσία δεν θα απασχολήσουν κανένα εργατικό. Δεν τρώγεται ο ήλιος, κύριε Φραγκούλη. Ο ήλιος καλός είναι για ενέργεια και για τις γερμανικές εταιρείες και την κυρία Μέρκελ που έκανε τα deal εδώ, αλλά δεν τρώγονται. Ο κόσμος που πεινάει δεν θα χορτάσει με ήλιο. Εγώ ήθελα από αυτά τα χρήματα να τα πάρουν οι τράπεζες, να τα δώσουν στο Γιάννη το Φραγκούλη, σε κάποιον Χ, να κάνει μια βιοτεχνία, να ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας, να απασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι. Δεν έχω δει τα τόσα χρόνια, έχουμε εδώ και 4 χρόνια. Μιλάμε για κρίση και δεν βλέπω ένα φουγάρο να καίει. Μία βιομηχανία, μία βιοτεχνία και αυτές που έχουμε ήδη μέχρι σήμερα και αυτές τείνουν να κλείσουν. Μάλιστα. Κάπου εδώ να κλείσουμε. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και θα ήθελα να προτείνω στους πολιτικούς, δεν ξέρω σε ποιον μας βλέπει τώρα, να πάρετε ανθρώπους σαν τον κύριο Φραγκούλη δίπλα σας, να σας εξηγήσουν ποια είναι τα προβλήματα, να σας κάνουν προτάσεις. Μήπως τελικά βρείτε και καμιά λύση και κάνετε και κάτι σωστό για αυτόν τον τόπο. Γιατί τελικά, κύριε Φραγκούλη, μου φαίνεται ότι οι λύσεις έρχονται από τους απλούς ανθρώπους, από τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά και σκέφτονται καθημερινά πώς θα αντιμετωπίσουν τη ζωή και όχι από τα παιδιά, τα Golden Boys του Τυρί ή μάλλον της Οξφόρδης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καθηγητής σε αυτά τα παιδιά είναι ο κύριος Παπαδρέου τώρα που πτώχευσε μια χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε κοντά μας, ακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνηνό. Γεια σας.